Κύριε Βαρουφάκη, θα αρχίσω αντίστροφα από το σήμερα και μετά θα πάω στο χτες, για το οποίο σας ρωτάνε όλοι και από ό,τι φαίνεται όλο μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση στην οποία και εσείς συμμετείχατε, ήσασταν υπουργός, έχει ήδη ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο και τώρα πασχίζει να μην ψηφίσει ένα τέταρτο. Τι λέτε, θα τα καταφέρει? Σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, τι είναι ένα μνημόνιο, ιδίως ελληνικό μνημόνιο? Είναι η προσποίηση ότι υπερβαίνεις μια βαθιά χρεοκοπία μέσα από νέα δάνεια, τα οποία δίδονται υπό τον όρο της περαιτέρω συρρήκνωσης του εισοδήματός σου. Αυτό είναι το μνημόνιο. Αυτό ήταν το τρίτο μνημόνιο, ήταν το δεύτερο και το πρώτο. Για να το πούμε πιο απλά. Είναι σαν να μην μπορείς να αποπληρώσεις ένα στεγαστικό δάνειο και να προσπαθείς να το κάνεις παίρνοντας μια πιστωτική κάρτα, από την οποία θα τραβάς χρήματα κάθε μήνα για να προσποιήσεις ότι αποπληρώνεις το στεγαστικό δάνειο. Βέβαια, όταν τελειώσει αυτή η πιστωτική κάρτα, πρέπει να πάρεις μια δεύτερη, ένα δεύτερο μνημόνιο, για να αποπληρώσεις την πρώτη, μετά μια τρίτη για να αποπληρώσεις. Αυτό δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Οπότε, είτε συνεχίζεις αυτή την επέκταση της πτώχευσης στο μέλλον, προσποιούμενος ότι την ξεπέρασες μέσα από δανεικά, είτε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση χρέους, να αποδεχτείς τη χρεοκοπία, η οποία είναι δεδομένη, και να προχωρήσεις. Το λέτε από το 10, το έχει χρεοκοπήσει, έτσι? Ναι, σας έχω ακούσει από το 10 λέτε ότι αυτή η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Όχι αυτή η χώρα, το ελληνικό κράτος. Έχουμε ένα πτωχευμένο δημόσιο, ένα πτωχευμένο ιδιωτικό τομέα, πτωχευμένες τράπεζες και πτωχευμένες οικογένειες. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό παρά μόνο με αναδιάρθρωση όλων αυτών των δημόσιων και ιδιωτικών χρεών. Ο κ. Τσακαλώτος τώρα φαίνεται ότι εσείς έχετε βρεθεί στη θέση του, έχετε υποστεί τις πιέσεις που εκείνος υφίσταται. Τι λέτε, θα υποχωρήσει? Η υποχώρηση έγινε τον Αύγουστο του 2015, όταν υπογράψαμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων που ήταν σχεδιασμένο να αποτύχει, και το επιμένω σε αυτό. Ξέρετε ότι τότε ο κ. Τσίπρας θεώρησε, τουλάχιστον έτσι μου είπε, ότι είχε μια επιλογή, ότι είχαμε ως κυβέρνηση μια επιλογή μεταξύ του τρίτου μνημονίου, που μπορεί να ήταν σκληρό, και του σχεδίου Σόιμπλε για Brexit, για εκπαραθύρωση της Ελλάδας από το ευρώ. Εγώ θεωρούσα, και του το είπα, και το λέω από τότε συνέχεια, ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν το πλάνο του κ. Σόιμπλε για αποπομπή της Ελλάδας από το ευρώ. Γιατί το λέω αυτό? Είναι αδύνατον να δικαιολογηθεί οικονομικά, πολιτικά, λογικά ένα πρόγραμμα το οποίο βασιζόταν σε τι? Θυμηθείτε τι κάνανε το καλοκαίρι του 2015. Αύξησαν το φόρο των επιχειρήσεων, αντί να το μειώσουν όπως προσπαθούσαν να κάνουν από το 26% στο 20%, το πήγαν στο 29%. Και μάλιστα επέβαλαν προπληρωμή 100% του φόρου των επιχειρήσεων της επόμενης χρονιάς φέτος. Δεύτερον, αντί να μειώσουν το ΦΠΑ, μια χώρα η οποία έχει 23% ΦΠΑ, τον αύξησαν. Αυτά τα κάνεις αν θέλεις να καταστρέψεις ένα ιδιωτικό τομέα. Όταν έχεις υπογράψει τον Αύγουστο του 2015, ένα πρόγραμμα που ξέρεις ότι δεν βγαίνει, μετά τι αντιστάσεις να έχεις στις επόμενες πιέσεις για να υπογράψεις και άλλα μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν βγαίνουν? Κύριε Σόιμπλε την ήθελε εκτός ευρώ την Ελλάδα. Μα, αυτό δεν χρειάζεται. Πότε σας το πρωτόπε? Ήταν μια-δύο ώρες πριν από το Eurogroup της 9ης Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, που είχα κάνει μια τεράστια προσπάθεια να συμβιβαστώ μαζί του, χωρίς να βγω συμβιβασμένος. Με άλλα λόγια, να κάνουμε όσες περισσότερες υποχωρήσεις γίνεται, αλλά όχι τέτοιες που μετά να μην μπορούμε να τις εκπληρώσουμε και να γίνεται αυτό που γίνεται εδώ και 6 χρόνια, που ουσιαστικά η σκοτωδίνη να συνεχίζεται. Και ο κύριος Σόιμπλε ήταν παραδειγματικά ψύχραιμος και μου είπε κάτι το οποίο νομίζω είναι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον εμένα με συγκλώνησε και θα πρέπει να συγκλονίσει κάθε Έλληνα πολιτικό, ιδίως της αντιπολίτευσης. Μου λέει, θα σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση που να μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να κρατήσει τη χώρα σας στο ευρώ. Ούτε η δική σας, ούτε η προηγούμενη, ούτε κάποια επόμενη. Επομένως ήταν ένα παιχνίδι ήταν που δεν αυτό. Το πίστευα από την αρχή. Κοιτάξτε, άμα ο κ. Σόιμπλε δεν έπαιξε ποτέ παιχνίδι. Ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο τον εκτιμώ. Παιχνίδι. Δεν λέω παιχνίδι άλλο. Ο μόνος λόγος ο οποίος τον εκτιμώ ήταν ποτέ. Δεν μου είπε εμένα τουλάχιστον ψέματα. Δηλαδή ψέματα. Δεν μου παρουσίασε τη θέση Α όταν εννοούσε τη θέση Β.
Κυρία Μέρκελ, σας είπε πώς... Με την κυρία Μέρκελ εγώ δεν είχα, ξέρετε, η Υπουργή Οικονομικών... Ο κύριος Τσίπρας, ασφαλώς, ομολογός της, ας πούμε. Διαπραγματεύονται με τους Υπουργούς Οικονομικών. Η κυρία Μέρκελ εμένα προσωπικά μου δίνει την αίσθηση ενός πολιτικού ιδιαίτερα ικανού, φοβερά επιμελής στο να μελετά... ξέρετε, ο πολιτικός... Μελετά πάρα πολύ. Πριν κάνει μια συνάντηση με τον κύριο Λαν, με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Ρέντζη, έχει μελετήσει σε βάθος αυτά τα οποία θα συζητήσει. Η διαφορά ποια είναι? Ότι η κυρία Μέρκελ δεν έχει όραμα. Η κυρία Μέρκελ δεν έχει όραμα για την Ευρώπη, δεν έχει όραμα για τη Γερμανία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να έχω άδικο. Η κυρία Μέρκελ έχει ένα στόχο, ο οποίος είναι πάντα βραχυπρόθεσμος και αποτελείται από δύο διαστάσεις. Το ένα είναι πώς θα αποφύγει να πάρει μια δύσκολη απόφαση σήμερα, αν μπορεί να την πάρει αύριο. Και η δεύτερη διάσταση είναι πώς θα καταφέρει να κρατήσει ισορροπίες εντός του κυβερνητικού της σχήματος τους επόμενους 3-4 μήνες. Ο κ. Σόιμπλε είναι ο μόνος μέσα στην κυβέρνηση της Γερμανίας και θα έλεγα και στη γερμανική πολιτική ελίτ, ο οποίος έχει ένα σχέδιο για την Ευρώπη και για τη Γερμανία. Διακρίνω μπορεί ένα θαυμασμό, όπως ο κύριο Σόιμπλε. Κανένα θαυμασμό. Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ διαφωνώ απόλυτα με το σχέδιό του για την Ευρώπη. Το θεωρώ ότι είναι ένα σιδερένιο κλουβί για τους λαούς της Ευρώπης, που τελικά θα αποτελέσει μπούμεραντ και για τον ίδιο, και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Και αρχίζει απλά, τώρα. Απλά, ξέρετε, κύριε Παπαδάκη. Αρχίζουν και πάμε φωνές και με τη Γερμανία. Όταν μιλούσαμε με τον κύριο Σόιμπλε, μιλούσαμε με έναν άνθρωπο με συγκροτημένη σκέψη. Συγκροτημένη σκέψη δεν σημαίνει σωστή σκέψη. Όταν μιλούσαμε με τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος συμφωνούσε στα πάντα με μένα όταν μιλούσαμε και μετά έλεγε ακριβώς τα αντίθετα. Και τώρα δεν σας καλομεταχειρίσετε. Κοιτάξτε, με τις δηλώσεις του. Το καταλαβαίνω, ξέρετε γιατί. Γιατί? Γιατί ήμουν αυτόπτης μάρτυρας του εξευτελισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συγκεκριμένου Επιτρόπου. Πραγματικά, ξέρετε, οι πιο δύσκολες στιγμές για έναν Ευρωπαϊστή, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου Ευρωπαϊστή, ήταν να παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο εξευτελίζονταν ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Μοσκοβισή κάθε φορά που προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν. Και είναι αλήθεια ότι προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν. Αλλά ξέρετε, το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να μας συμβεί εκείνη την περίοδο ήταν να προσπαθεί ο κύριος Μοσκοβισή να σε βοηθήσει. Γιατί? Ή ο κύριος Γιούνκερ. Γιατί? Γιατί ήξερες ότι την επόμενη μέρα από το Βερολίνο θα σου εξαπολυθεί μια τεράστια επίθεση, ότι θα φας ένα ραβδί στο κεφάλι, μόνο και μόνο για να μάθει ο κύριος Γιούνκερ και να μάθει ο κύριος Μοσκοβισή το μάθημα ότι δεν δικαιούνται να προσπαθούν να μας βοηθήσουν χωρίς να έχουν το πράσινο φως από το Βερολίνο. Περιγράφεται ανάγλυφα αυτό που υποψιαζόμαστε. Ότι δηλαδή όσες δυνάμεις και αν υπάρχουν οι οποίες να οδηγούν να βοηθήσουν την Ελλάδα, ας πάρουμε το ελληνικό ζήτημα, εάν δεν το θέλει η γερμανική πλευρά και συγκεκριμένα ο κ. Σόιμπλε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λέτε. Σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο. Έχουμε μία μετατόπιση της πολιτικής εξουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από θεσμοθετημένους και νομιμοποιημένους θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αθέμητους μη υπάρχοντες θεσμούς όπως το Eurogroup. Έχετε παρατηρήσει ότι ουσιαστικά καμία σοβαρή απόφαση δεν παίρνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλέον, οι στιγμή... αποφάσεις του Eurogroup τι ισχύ έχουν, για να το πούμε στον κόσμο. Γιατί ακούει συνέχεια Eurogroup, Eurogroup. Νομικά καμία. Καμία. Τι νομική ισχύ έχουν. Κύριε Παπαδάκο, να σας πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ως Ευρωπαίοι αυτό. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Αυτό που συνέβη σε μένα. Θυμάστε το Eurogroup, εκείνο το πολύ δύσκολο και σκληρό Eurogroup της 27ης Ιουνίου, που είχαμε ανακοινώσει ότι το τηλεσέγγραφο που μας έδωσε η Τρόικα θα το καταθέσουμε στον ελληνικό λαό, να μας πει εκείνος αν θέλει να το αποδεχτούμε ή όχι. Και στο Eurogroup που έγινε αυτή η ανακοίνωση, την έκανα εγώ επί μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ο κύριος Ντάζερμπουμ έκανε δύο πολύ σημαντικές αυθαιρεσίες που πάνε κόντρα στις πρακτικές και στις συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο είναι ότι ήθελε να εκδώσει κομμιούνικε, στο οποίο εγώ δεν συμφωνούσα, με άλλα λόγια, χωρίς την αρχή της ομοφωνίας, παραβιάζοντας την αρχή της ομοφωνίας. Και το δεύτερο, ήθελε να επανασυγκλίσει το Eurogroup χωρίς την Ελλάδα να εκπροσωπείται, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνος του, όχι, πιεζόμενος από τη Γερμανία. Από πίσω. Δεν έχει σημασία. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Λέω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γερούν, μιλάμε στον ελληνικό στο Eurogroup, δικαιούσε να εκδώσει κομμιούνικε χωρίς ομοφωνία? Τι λένε οι κανονισμοί? Και μου απαντάει, άμα θέλω το κάνω. Κάπως έτσι. Τότε ζητώ από το Σεκρετεριάτ, από τη γραμματεία του Eurogroup από πίσω, νομική άποψη. Νομική γνώμη.
Για 20 λεπτά σταματάει το Eurogroup, αρχίζει μια φασαρία. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του σεκρετεριάτ αρχίζουν μεταξύ τους να ψάχνουν χαρτιά, βιβλία, να παίρνουν τηλέφωνα κτλ. Μετά από 20 λεπτά επανερχόμεθα και κάποιος από το σεκρετεριάτ μου απευθύνει το λόγο απατώντας. Και μου λέει το εξής καταπληκτικό. Κύριε Υπουργέ, το Eurogroup δεν υπάρχει νομικά, άρα δεν υπάρχουν κανόνες για το Eurogroup, άρα ο πρόεδρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Σας απαντώ στο ερώτημά σας. Αυτό είναι εντάξει, αυθαίρετο εντελώς. Αυτό είναι το Eurogroup. Ναι. Επειδή θέλω να ισορροπώ ανάμεσα στο παρελθόν που διδάσκει έτσι κι αλλιώς και στο μέλλον και στο παρόν, θέλω να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας, θα ζητήσω την εκτίμησή σας, εάν θεωρείτε ότι θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Καλά, καταρχάς δεν πρόκειται για καμία αξιολόγηση. Πρόκειται για την απόφαση των δανειστών να τα βρουν μεταξύ τους έτσι ώστε να πάρει η Τρόικα χρήματα από τη μία της τσέπη, την τσέπη του ESM, και να τα βάλει στην άλλη της τσέπη, στην τσέπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι. Okay. Το ελληνικό δημόσιο, καλός ή κακός, ελπίζω καλός, εδώ και 1,5 χρόνο έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Με άλλα λόγια, ούτε ένα ευρώ συντάξεων ή εξόδων του ελληνικού δημοσίου δεν καλύπτεται από δανεισμό. Αυτό σημαίνει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Τι γίνεται λοιπόν όμως, δεν μπορούμε να πληρώνουμε τις δόσεις μας στο Δούνο του και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό λέτε δανειζόμαστε κι άλλο. Ναι, αλλά τι γίνεται. Σκεφτείτε το. Εμείς δεν παίρνουμε δεκάρα. Χρήματα δεν έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν το καλοκαίρι του 2015 ο κύριος Τσίπρας υποχώρησε και εκταμιεύτηκαν τα χρήματα, τι σημαίνει εκταμίευση των χρημάτων. Ότι πάνε τα χρήματα της Τρόικας από τη μία τσέπη της Τρόικας στην άλλη. Το καλοκαίρι του 2015, θυμάστε, είχαμε ένα ομόλογο το οποίο έσκασε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ελληνικό, που ήταν κατοχής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και δανειστήκαμε από τον ESM και τα δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά τότε μας λέγανε ότι δεν θα είχαμε να αγοράσουμε πετρέλαιο, φάρμακα και επιπλέον ότι θα βγαίναμε από το ευρώ. Αυτή ήταν η απειλή. Τα χρήματα του δανείου δεν πάνε στην Ελλάδα. Δεν πάνε για πετρέλαιο, δεν πάνε για συντάξεις, δεν πάνε για οτιδήποτε έξοδο του ελληνικού δημοσίου. Πάνε από τον ένα θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικας, στον άλλον. Το καλοκαίρι αυτό. Με ρωτήσατε τώρα γιατί η εξολόγηση θα κλείσει. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι έχουν μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Ακολούθησε το χρήμα. Ακολούθησε, πολύ εγώ θα σας το έλεγα διαφορετικά. Ναι. Ακολουθήστε τις αποπληρωμές. Οι αποπληρωμές είναι Ιούνιο-Ιούλιο. Μέχρι τότε, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ξανασωθεί η Ελλάδα με μια γενναία υποχώρηση σε όλα τα μέτωπα. Όπως έγινε και το 2015. Δηλώνεται ευρωπαϊστής. Από την άλλη πλευρά όμως σας κατηγορούν ότι με την τακτική που ακολουθήθηκε, όχι μόνο από εσάς, ήσασταν υπουργός οικονομικών, αλλά ήσασταν σε μια κυβέρνηση όλα αυτά που γίνονταν. Γίνονταν στα πλαίσια των αποφάσεων μιας κυβέρνησης. Ότι ουσιαστικά αυτή η τακτική μας οδηγούσε εκτός ευρώ. Κύριε Βαρουφάκη, θα ήταν καταστροφή η εξοδός μας από το ευρώ. Θα σας απαντήσω και στα δύο. Ναι. Πρώτον, ότι η δική μου η πολιτική οδηγούσε εκτός ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να το απορρίψω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο εξασφαλίζει την έξοδό μας από το ευρώ είναι η συνεχής υποταγή σε πολιτικές που συρρυκνώνουν την ελληνική οικονομία την ώρα που διωγγάται το ελληνικό δημόσιο χρέος. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί απλούστατο το λόγο ότι όσο αυξάνεται το δημόσιο χρέος μιας χώρας που η Γερμανία σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί τη συρρύκνωσή του εθελοντικά, παρά μόνο εάν τους βάζαμε το μαχαίρι στο κόκαλο και εμείς, την ώρα που μειώνεται το εισόδημα από το οποίο θα πρέπει να αποπληρώσει αυτό το δημόσιο χρέος, κάποια στιγμή, σκεφτείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Κοιτάξτε το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία. Ενισχύονται καθημερινά τα κόμματα και οι σχηματισμοί και οι πολιτικοί που απαιτούν τον Brexit. Πιστεύετε ότι ο χρόνος λειτουργεί εναντίον του κυρίου Σόιμπλε, εναντίον της κυρίας Μέρκελ, εναντίον της πολιτικής που έχουν τηρήσει στην Ευρώπη? Υπάρχει άνοδος του κυρίου Σούλτς. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή και εντός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, σίγουρα εντός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, προσθέστε κάτι άλλο, στην επόμενη Βουλή θα υπάρχουν πάλι οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, το FDP. Βεβαίως. Στόχος τους είναι το Brexit. Ο κύριος Σόιμπλε γίνεται ισχυρότερος κάθε μέρα όσο το ελληνικό δημόσιο χρέος αυξάνεται και το ελληνικό εισόδημα μειώνεται.